Τέταρτον, το Βατικανό, όπως είχε πει και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ και μας διαβεβαιώνουν πλήθος μεγάλων πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας, είναι κράτος, δεν είναι Εκκλησία. Αυτή τη θέση είχε πάντοτε η Εκκλησία μας έναντι του παπισμού και γι' αυτό ουδέποτε έχει έρθει Πάπα στην Ελλάδα παρά τον διακαή κόδο. Πέμπτο, ο Πάπας δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα μόνο με την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Απαιτούσε και πήρε την έγκριση για την έλευσή του στη χώρα μας από την Εκκλησία της Ελλάδας. Η έγκριση αυτή δόθηκε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, γεγονός που απειλεί την ενότητα μεταξύ ποιμένουσα και ποιμενωμένης Εκκλησίας προς χαρά των εχθρών της πίστης και των ιερών παραδόσεών μας. Εφτά, εκτιμούμε ότι ποτέ δεν είναι αργά, έστω και την ιστάτη ώρα πρέπει να συνέλθει ένα σύνοδος της ιεραρχίας μας και να διορθώσει το λάθος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Ο Πάπας δεν πρέπει να έρθει στην Ελλάδα, αλλά αν έρθουμε δική του ευθύνη και της κυβερνήσεως, δεν πρέπει η Εκκλησία μας να μετάσχει σε καμία ενέργεια και επίσκεψη. Δυσκολείται και να αγνοήσει την επίσκεψή του. Να στείλουμε τη λεγαφήματα, κύριε. Ναι, ναι, λεγαφήματα. Πείτε το. Ο Πάπας είναι ανεπιθύμητος στην Ορθοδοξία, στον Ορθόδοξο Δημοκρατικό Ελληνικό Λαό, γιατί το Βατικανό και ο Πάπας είναι συνένοχοι και ένοχοι για τα ιδεχθή εμβλήματα της Ιεράς Εξέτασης, της πιο μαύρης σελίδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Είναι ένοχοι και συνένοχοι για το δουλεμπόριο, την απεικιοκρατία, τις φυλετικές διακρίσεις που εξαφάνισαν ολόκληρους λαούς. Είναι υπεύθυνοι, συνένοχοι και ένοχοι για τους δύο παγκόσμιους πολέμους που αιματοκίνησαν την Ευρώπη, για την ομοποίηση και ενίσχυση της Ουνίας, για την αγιοποίηση χωρίς ντροπή του υπευθύνου για τη σφαγή 800.000 Σέρβων κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τους ουστάσεις, τους συμμάχους του Χίτλερ, του καρδιναλίου Στέπινατς, τον αγιοποίηση. Με απόλυτο σεβασμό καταλήγουμε στο ψήφισμά μας, απευθυνόμαστε στους σεβασμιωτάτους ιεράρχες μας και ιδιαίτερα στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και εμάς Ελλάδος, εμείς που σε κάθε περίπτωση δίδουμε το αγωνιστικό παρόν και στα καλέσματα της Μικρός Εκκλησίας, και παρακαλούμε οίκως τον μακαριότατο και τους ιεράρχες μας να συνδυθεί αμέσως η Σεβαστή Σύνοδος Ιεραρχίας Εκκλησίας και να πάρει τις αποφάσεις που υπαγορεύει η ιστορία μας και η φωνή των Αγίων Πατέρων μας. Ο Πάπας δεν πρέπει να γίνει δεκτός από την Εκκλησία μας. Αυτή είναι η βούληση του λαού, του πλήρου και της μοναστικής πολιτείας. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε πριν είναι πολύ αργά ο Αρχιεπίσκοπος και η Σεβασμιότατη Ιεράρχη μας να σταθούν στο ύψος που απαιτούν οι καιροί και με την απόφασή τους να τονώσουν το πρόβλημα του πληρώματος της Εκκλησίας και να μην απογοητεύσουν το λαό του Θεού. Γέννητο. Εγκρίνεται. Θα πάρα το πρόγραμμα που θα εξελιχθεί να στο πηγαίνει. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Άλλη μια φορά εγκρίνεται. Λοιπόν, κλείνοντας, να πούμε το Χριστός Ανέστη κλείνοντας και να υπενθυμίσουμε τα εξής. Την Κυριακή 7 και 4 Κυριακή. Παρόν! Όλοι! Επιτρέψτε μου, όποιος κάνει εκδήλωση, εγώ τουλάχιστον θα δείτε το παρόν. Όταν είναι για αγώνες, για την πατρίδα μας, για την θρησκεία μας, για την ορθοδοξία μας, αξίζει κανείς να δείτε και το αίμα του αυτού. Λοιπόν,
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάναστη. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Σε γνωρίζω από την όψη του σταθιού. Μόλις τώρα πληροφορήθηκα μία σημαντική είδηση. Επιστολή του εξοχοτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωστή Στεφανόπουλου, η οποία... Συγγνώμη, αφήστε να ακούσω το πρώτο. Προδότηση! Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Επιστολή του εξοχοτάτου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωστή Στεφανόπουλου, προς τον ελληνικό λαό, λέγει ότι ο Μακαριώτος γνώριζε για την έλευση του Πάπα από το καιρό. Εδώ και καιρό γνώριζε. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν χρειάζεται συνέχεια να φωνάσουμε και να φωνάσουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Στεφανόπουλος, λέγει ότι ο Μακαριώτατος εδώ και πολύ καιρό γνώριζε για τα σχετικά με την έλευση του Πάπα και δεν αντέδρασε και δεν αντιστάθηκε και είχε εγκρίνει χωρίς να πιεστεί τον ερχομό του Πάπα. Αυτό είναι επίσημη επιστολή εδώ πέρα του Πρόεδρου Δημοκρατίας. Άρα μας κοροϊδεύει ο Μακαριώτατος. Λοιπόν, παρακαλώ ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Για μισό λεπτό ησυχία, κάτι σοβαρό. Όλοι παρακαλώ, όλοι εμείς, φίλοι και συγγενείς, να στείλουμε προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος από αύριο το πρωί χιλιάδες τηλεγραφήματα. Τηλεγραφήματα στην Ιερά Σύνοδο. Μην υποκύψετε και παρουσιαστείτε στην εμφάνιση του Πάπα. Να μην έρθει, αντισταθείτε, στείλτε τηλεγραφήματα, να πάρουν το μήνυμα του λαού, να πάρουν το μήνυμα. Εάν συνεχίσουν και δεχτούν τον Πάπα, να καταλάβουν ότι θα μείνουν μόνοι τους, χωρίς λαό. Χωρίς λαό θα μείνουν. Λοιπόν, σιγά σιγά παρακαλώ, στην πορεία μας. Να γυρίσουμε με το γρίσο. Γνωρίζετε, γνωρίζετε, όχι την γνωσούμε. Λοιπόν, γνωρίζετε, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, μου μιλάτε όλοι μαζί, Πάτερ Μάξιμο ένας, Πάτερ Μάξιμο άλλος. Είναι δυνατόν να ακούω όλους σας και να λέω αυτά που θέλει ο καθένας? Ποια σοβαρευτεί, σας παρακαλώ πολύ. Μπορώ να λέω αυτό που θέλει ο καθένας από εδώ πάνω? Πάτερ Μάξιμο πες εκείνο, Πάτερ Μάξιμο πες το άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια σειρά. Σας παρακαλώ πολύ. Η κυρία Μοσχολιού, να πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας, αδέρφια μου. Αφού Αρχιεπίσκοπος μας πρόδωσε με αυτές δύο λαοσυνάξεις που έκαμε, υπάρχει γνήσια Εκκλησία του Χριστού που λέγεται Παλαιό Ημερολόγιο. Παλαιό Ημερολόγιο όμως που έχουν βάλει
ορθοδοξία, είναι ο κορμός. Την κόψανε στη μέση και έφυγε αυτό. Ποιο είναι λοιπόν το γνήσιο αυτό που έμεινε? Λοιπόν, να γυρίσουμε όλοι με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλοι, αφού δεν υπάρχει αρχιεπίσκοπος. Αυτό ήθελα και μόνο να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Δήμαρχο Σχολείου. Λοιπόν, με ηρεμία, ησυχία, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με προσοχή και όχι ακρότητες, ούτε φανατισμούς. Έτσι, είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πιστοί, θα διαδηλώσουμε ωραία, όμορφα, ειρηνικά, θα συνεχίσουμε και την πορεία μας όπως μέχρι τώρα έγιναν όλα καλά, για να μην πάρουν κάποιες τηλεοράσεις ή κάποιοι δημοσιογράφοι κάποια τραβηγμένα πράγματα και αύριο και μεθαύριο δείξουν αυτά στις τηλεοράσεις. Σας κάνω έκκληση, σας παρακαλώ πολύ, εάν πιστεύουμε στον αγώνα μας που είναι δίκαιος και καλός, ωραία, ήσυχα και ειρηνικά. Ένωση όλων, πατέρα Μάξης, ένωση όλων, παλιό και νέο. Ο καθένας με προσοχή θα προχωρέσουμε προς την Μητρόπολη και την Αρχιεπισκοπή για να παραδώσουμε στον Μακαριότατο το ψήφισμά μας. Μήπως κανείς από εσάς γνωρίζει, εάν έχει τελειώσει η έκθεση στο χριστιανικό βιβλίο εδώ, που ήταν ο Μακαριότατος, μήπως πάνε πρώτα από εκεί, γνωρίζει κανείς να μας πει? Ξέρει κανείς αν ο Μακαριότατος ήταν εδώ, στο Άγιο βιβλίο? Γνωρίζει αν ακόμα εκεί έχει φύγει? Πώς το ξέρετε? Έχει πάει κανείς τώρα και ξέρει αν είναι εκεί? Να μην πάμε άδικα, σας παρακαλώ. Σίγουρα. Ας πάμε να ξαναδούμε. Ωραία, πάμε προς την Αρχιεπισκοπή λοιπόν. Δεν θα προχωρήσει, προσέξτε. Στηθείτε από εδώ και κάτω, έτσι, από εδώ και κάτω συνταχθείτε όλοι και περίπου θα ξεκινήσει κανείς η πορεία αν δεν έρθω μπροστά εγώ και αν δεν δώσω το σύνθημα από την, από τον τηλεβόα. Έτσι, δεν θα ξεκινήσει η πορεία καθόλου. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε όλους οι οποίοι παρευρέθηκαν στη συγκέντρωσή μας και από εδώ από την Αθήνα και από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Ο Θεός μαζί σας και οι Άγιοι να σας περιφρουρούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάξι, γιατί δεν αφήνουμε τον Γιώργο Κοντρόφου σε αντιπέρι νορφέα μιλήσει?
Λοιπόν, ακούτε παρακαλώ προσεκτικά τα συνθήματα και θα επαναλαμβάνετε όλοι μαζί. Έξω ο προδότης της Εκκλησίας και ο δολοφόνος της Ορθοδοξίας. Έξω ο προδότης της Εκκλησίας και ο δολοφόνος της Ορθοδοξίας. Έξω ο προδότης της Εκκλησίας και ο δολοφόνος της Ορθοδοξίας. Έξω ο προδότης της Εκκλησίας και ο δολοφόνος της Ορθοδοξίας. Έξω ο προδότης της Εκκλησίας και ο δολοφόνος της Ορθοδοξίας. Όχι στην πλάνη των εταίρων, ζήτω η πίστη των πατέρων. Όχι στην πλάνη των εταίρων, ζήτω η πίστη των πατέρων. Όχι στην πλάνη των εταίρων, ζήτω η πίστη των πατέρων. Στην πλάνη των εταίρων, ζήτω η πίστη. Όλοι μαζί, παιδιά, όλοι μαζί. Στις 4 του μήνα να τους πείτε τι θα κάνουνε.
χώμα της Ελλάδος είναι τιμημένο με δόξα, αγώνες και αίμα ποτισμένο. Το χώμα της Ελλάδος είναι τιμημένο με δόξα, αγώνες και αίμα ποτισμένο. Τον Πάπα να εδιώξουμε από τη γη την ευλογημένη.
Έπρεπε και είπαμε αυτά τα οποία έπρεπε και πρέπει να τηρήσουμε κάποιους κανονισμούς οι οποίοι υπάρχουν και υφίστανται και έχουν συμφωνηθεί από την αστυνομία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε ούτε προβλήματα, ούτε ταρακές, ούτε να φτάσουμε μέχρι την Αρχιεπισκοπία, αφού δεν μας αφήνει η αστυνομία. Μπορούμε να περιμένουμε εδώ, εσείς θα φωνάξω 2-4 θύματα, θα πω 2 λόγια τελευταία σημαντικά. Θα πάμε μετά μια επιτροπή στην Αρχιεπισκοπή να παραδώσουμε το ψήφισμα και στη συνέχεια θα έρθουμε εδώ για να σας πούμε τι ακριβώς απέγινε. Έτσι, λοιπόν, πριν φύγουμε όμως θα παρακαλούσα τα κανάλια να τα ανοίξω, να ανοίξω λίγο τις κάμερες. Κόλλησε το μυαλό μου, συγχωρείτε. Να κάνουμε μία δήλωση, σημαντική. Δεν ξέρω αν την πήρατε αυτή και την ακούσατε. Παρακαλώ, τους κάμεραμάν, μήπως για μισό λεπτό μπορώ να έχω την προσοχή σας. Ναι. Μία σημαντική είδηση, την οποία είπαμε στη συγκέντρωση βέβαια, αλλά επειδή οι κάμερες δεν ήταν εκεί, να την επαναλάβουμε. Ο εξωγόρτος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Στεφανόπουλος, με επιστολή του, λέει προς τον ελληνικό λαό και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως ότι ο μακαριώτης αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Χριστόδουλος, εγνώριζε την έλευση του Πάπα και όλα τα σχετικά και είχε δώσει τη συγκατάθεσή του πολύ πιο πριν γνωστοποιηθεί, εγνώση του. Και με την θέλησή του δεν πιέστηκε από κανένα, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Αυτό αποδεικνύει τα ύποπτα σχέδια και τις μεθοδεύσεις του Αρχιεπισκόπου προς τον πιστό και ελληνικό λαό και ως εκ τούτου. Ως εκ τούτου, έχουμε πλέον, μετά και από αυτή την αποκάλυψη, παρακαλώ, ως εκ τούτου έχουμε πλέον το δικαίωμα, μετά και από αυτή την αποκάλυψη, να πούμε. Παρακαλώ, ησυχία. Ως εκ τούτου, λέω, έχουμε το δικαίωμα, μετά από αυτή την αποκάλυψη και αυτή την αποκάλυψη, να πούμε προς τον μακαριώτα αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο ότι Χριστόδουλε, δυστυχώς μας πρόδωσες! Πρόδωσες! Μακαριώτατε! Πρόδωσες! Πρόδωσες! Παρακαλώ! Σας παρακαλώ, ησυχία λιγάκι. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, τελειώνοντας, από εδώ και πέρα πρέπει να απευθύνουμε την ιστάτη και στερνή αίτηση προς τον Μακαριώτα και την Ιερά Σύνοδο. Μακαριώτατε, Άγιοι Συνοδικοί, εάν δεν θέλετε να δημιουργηθούν σχίσματα εδώ στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας και να είστε εσείς γι' αυτό αίτιος, παρακαλούμε για τελευταία και στερνή φορά ανατρέψτε και αναθεωρήστε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για την έλευση του Πάπα. Διαφορετικά το κρίμα μακαριότατε στο λαιμό σας. Λοιπόν, η Επιτροπή θα πάει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή να παραδώσει το ψήφισμα. Παρακαλώ, περιμένετε εδώ ησύχως και ειρηνικά. Μπορείτε να λέγετε διάφορα ψηφίσματα και συνθήματα μέχρι να πιστέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Πρώτον,
Πρώτον, ακούστε παρακαλώ, απόλυτη ησυχία. Επαναλαμβάνω, πολλοί ρωτάνε τι μέλη γενέστε. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Πρώτον, ησυχία παρακαλώ. Είπα ησυχία. Αν έχετε καλοσύνη και έχετε λίγο σεβασμό, κάντε λίγο ησυχία. Πρώτον, κλιμακώνονται οι αντιδράσεις. Όλοι μαζί και εμείς και άλλοι πολλοί σε όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Τις ανακοινώσαμε στην συγκέντρωσή μας, 29, 30, 2 και μετά. Δεύτερο, την ημέρα της ελεύσεως του Πάπα, εάν τελικά πατήσει τα πόδια του, τα ευατωμαμένα πόδια του αυτός ο σφαγές του φιλοξής του ελληνισμού στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, που δεν το ευχόμαστε γιατί θα πραγματοποιηθεί, επαναλαμβάνει η προφητεία του Αγίου Κοσμάτου ότι το Ρούτε μας βρει μεγάλο κακό, εκείνη τη μέρα όλοι μας, θα σας δώσω το σύνθημα μεταξύ μας πού και πότε, θα σας τηλεφωνήσω και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας πού και πότε, όλοι να έχετε στα χέρια σας από ένα μαύρο παλόνι. Εάν τύχει και έρθει τελικά ο Πάπας, θα σας πω πού και πότε θα βρεθούμε για να κάνουμε τις σχετικές διαμαρτυρίες, αφήνοντας συγχρόνως και τα μαύρα μπαλόνια, τα χιλιάδες μπαλόνια, τα οποία θα έχουμε φροντίσει να υπάρχουν και οι κάμερες, να ενημερώσουν πού θα είναι, πού θα είμαστε, για να δούει το Πανελλήνιο και σε όλη την Ιφίλιο ότι η Ελλάδα, κλήρος και λαός, ήρθε, μάλλον έφερε με την έλευση του Πάπα και ο Μακαριώδης που το επέτρεψε και η Ιερά Σύνοδος, μαύρη και μεγάλη Παρασκευή. Πρέπει να έχουμε εκείνη τη μέρα μεγάλη Παρασκευή. Μέγα πέρδος να σκεπάσει όλους μας και την Ελλάδα για αυτή τη μεγάλη προσβολή την οποία θα γίνει στην Ελλάδα και στους Ορθόδοξους Έλληνες. Ευχόμεθα να μην γίνει. Θα σας ενημερώσω πότε και πού, για λόγους ευνόητους, πού και πότε θα βρεθούμε. Λοιπόν, και πέντε καμπάνες, βεβαίως. Λοιπόν, περιμένετε παρακαλώ μέχρι να πάμε να επιδώσουμε το ψήφισμα, να επιστρέψουμε και να σας πούμε τα νέα και να διαλυθούμε εν ειρήνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας και το σεβασμό σας. Ένα χειροκρότημα για όλους εσάς. Ένα χειροκρότημα για όλους σας. Η επιτροπή να έρθει μαζί μου. Όσοι δεν έχουν μαύρο παλόνι, θα προμηθευτούν μαύρες ντομάτες.
εδώ, να έρθει κι άλλος τηλεβόλος εδώ. Μέχρι να μας ενημερώσουν, ο μακαριότος αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Χριστόδουλος, μας έστειλε μία παράκληση μέσω της σεβαστής αστυνομίας, των σωμάτων ασφαλείας, ότι θα δεχτεί μία τριμελής επιτροπή, από πυρηνικούς. Εμείς το παρακαλέσαμε πάλι μέσω της αστυνομίας να πάμε με τρία άτομα, αλλά μεταξύ εμού, που θα είναι το ένα εκ των τριών ατόμων, να είναι και δύο λαϊκοί. Και περιμένουμε, παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ προσέχετε όλοι τα συνθήματα, να πούμε μία φορά τα συνθήματα, να τα ακούσει και ο μακαριότατος, με λίγα λόγια την ουσία του τι ζητάμε, έτσι. Αλλά σε παρακαλώ. Ιούδα Ισκαριώτης. Παιδιά, με στεναχωρείτε και με κουράζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο σεβασμό. Λοιπόν, ακούστε, ακούτε προσεκτικά πρώτα μία φορά το σύνθημα και μετά θα ξεκινάμε όλοι μαζί. Μία φορά το σύνθημα πρώτα και μετά όλοι μαζί. Ακούστε το πρώτο σύνθημα. Κλήρος και λαός φωνάζουμε ενωμένοι, τον Πάπα δεν δεχόμαστε, σε Ευρώπη ενωμένοι. Κλήρος και λαός φωνάζουμε ενωμένοι, τον Πάπα δεν δεχόμαστε, σε Ευρώπη ενωμένοι. Κλήρος και λαός φωνάζουμε ενωμένοι, τον Πάπα δεν δεχόμαστε, σε Ευρώπη ενωμένοι. Κλήρος και λαός φωνάζουμε ενωμένοι. Παρακαλώ. Στα αυτιά του αρχιεπισκόπου μας. Όλοι μαζί. Να τα ακούτε μια φορά και το επαναλαμβάνουμε όλοι μαζί τρεις φορές μετά. Το δεύτερο σύνθημα. Άγιο Μάρκο και Πατρόκοσμα να ακούμε, γιατί έτσι μόνο όλοι θα σωθούμε. Άγιο Μάρκο και Πατρόκοσμα να ακούμε, γιατί έτσι μόνο όλοι θα σωθούμε. Άγιο Μάρκο και Πατρόκοσμα να ακούμε, γιατί έτσι μόνο όλοι θα σωθούμε, γιατί ο Πατρόκος μας φωνάζει θα έρθει η φορά. Εδώ και τώρα να φύγει αυτή η ώρα, γιατί ο Πατρόκος μας φωνάζει θα έρθει η φορά. Εδώ και τώρα να φύγει αυτή η ώρα, γιατί ο Πατρόκος μας φωνάζει θα έρθει η φορά. Το επόμενο. Όχι σε δείπνα και παρελάσεις με τους υπηρέτες της νέας τάξης. Όχι σε δείπνα και παρελάσεις με τους υπηρέτες της νέας τάξης. Όχι σε δείπνα και παρελάσεις με τους υπηρέτες της νέας τάξης των πατέρων. Όχι στην πλάνη των εταίρων. Ζήτω η πίστη των πατέρων. Το επόμενο. Το χώμα της Ελλάδος είναι τιμημένο με δόξα, αγώνες και αίμα ποτισμένο. Το χώμα της Ελλάδος είναι τιμημένο με δόξα, αγώνες και αίμα ποτισμένο. Το χώμα της Ελλάδος είναι τιμημένο με δόξα, αγώνες και αίμα ποτισμένο. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία, έξω οι ψεύτες και η ουνία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία, έξω οι ψεύτες και η ουνία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία, έξω οι ψεύτες και η ουνία. Θα είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι, όχι θα, συγγνώμη, είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι το Πάπα να εκδιώξουμε από τη γη την ευλογημένη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι το Πάπα να εκδιώξουμε.
έχουμε να κάνουμε, Πάτερ, με τον Χριστόδουλο και με τον Πάπα, διότι ο Χριστόδουλος μας τον Πάπα, όχι με τον Πάπα, ο Πάτερ είναι όλοι αυτά. Βασίλης Πατής. Είτε η ενημέρωση τελικά θα κάνονται. Είναι κανείς υπεύθυνος εδώ από την αστυνομία. Είχε το πιστάσιο.
αρχίσαμε. Αλλά μέχρι τώρα μας είχε μακαριώτες και μας εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους τελικά η Εκκλησία και ο ίδιος αναγκάστηκε να πει το ναι στην πολιτεία και στον Πάπα. Ναι. Λοιπόν, αν να σας εξηγήσω όλα αυτά που μας είπε και αν σας εξηγήσω, πρέπει να κάνω το αποτέλεσμα είναι στο διατάφτα ότι δυστυχώς, όπως μας είπε ο ίδιος, έτσι, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Λέει ότι τα ζήγησε τα πράγματα και τα συν και τα πλην και είδε ότι περισσότερα θα ήταν τα πλην εάν έλεγε όχι στην Εκκλησία για τον Πάπα, παρά λέει αφού είπε ναι και έρχεται και δημιουργούνται αυτές οι κατά την άποψη του αρχιεπισκόπου. Αυτά είναι γνωστά τα IP. Αφήστε να τα πω μισό λεπτό. Μην πετάγεις τη συνέχεια, αδερφή, δεν μπορεί να κάνουμε τη δουλειά. Αυτά που μου είπε, δεν θέλω να σας πω τι μας είπε. Εάν λοιπόν έλεγε όχι έτσι στον Πάπα και στην Εκκλησία, θα προέκυπταν πολύ μεγαλύτερα κακά, τα οποία δεν προλαβαίνω να σας τα πω τώρα. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάστηκε και είπε, άμα με διακόπτε, μπορεί να τελειώσει ποτέ. Μάθηκε να αγοράσετε λίγα. Γιατί ακούσαμε ότι θα έρθει εδώ. Αφήστε λίγο να ολοκληρώσει, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αν με ξαναδιακόψει, θα σταματήσω και θα φύγω. Αν με ξαναδιακόψει κάποιο, έτσι, εγώ σταματάω και φεύγω και κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είπε λοιπόν το ναι, διότι πιστεύει ότι τα κακά τα οποία θα προκύψουν από την ΕΔ, δηλαδή από την έλευση του Πάπα, θα είναι πολύ λιγότερα από όταν έλεγε όχι. Και όταν του είπαν μακαριότε, μα εδώ διχάστηκε ο ελληνικός λαός, ο κλήρος και ο λαός και αντιδράνε και λένε όχι στην έλευση του Πάπα και οδεύουμε για σχίσμα, εκείνος εξέφερε τη γνώμη και είπε ότι εγώ πιστεύω, λέει, ότι δεν υπάρχει, λέει, πολύ κλήρος και λαός οι οποίοι αντιδρούν και είναι πολύ λίγα άτομα, λέει, λιγοστά άτομα. Οι περισσότεροι, λέει, κληρικοί και οι περισσότεροι λαϊκοί με συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ της ελέψεως του Πάπα. Αυτή με λίγα λόγια ήταν όχι, αφήστε να ολοκληρώσει. Αφήστε να ολοκληρώσει. Γιατί θα ακούσουμε μισά πράγματα. Να ολοκληρώσει. Θα είσαι να τις ορκιπισκόπος. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Μισό λεπτάκι. Καλό βράδυ. Χριστός Ανέστη και συνεχίζουμε τα έργα και τους αγώνες. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο υπομονή και πες. Είναι κρίμα για τους υπολείπους. Να ευχαριστήσουμε εδώ. Να ευχαριστήσουμε και τα σώματα ασφαλείας και τους αξιωματικούς. Για την βοήθεια και τις παράσεις. Δεν πιστεύω να δείξει την δρόμη. Ah, então isso é.